Είχαμε μοναδική, δεν έχει σημασία, πάντως πληστηριασμό από το Δήμο της Αθήνας με αφορμή 500 ευρώ. 590 ευρώ. Υπάρχει σκέψη στην κυβέρνηση τέτοιου είδους να έρθει ένα νομοσχέδιο πληστηριασμοί να μην ξεκινάνε τουλάχιστον από 590 ευρώ? Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει καμιά ηθική υπόσταση. Προφανώς. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Να θυμίσω τον νόμο Κατσίλη, να θυμίσω το πλαίσιο που έχει βάλει όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα, έτσι ώστε να προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Όχι για χρέη, όμως στο δημόσιο. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι αυτό. Άρα νομίζω ότι εξ όσων κατάλαβα και αν θέλω να αναφερθούμε στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού αλλά και των αρμοδίων υπουργών, η σκέψη της κυβέρνησης είναι προφανώς να προστατεύσει την πρώτη κατοικία και η θέληση της κυβέρνησης είναι να προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Εδώ όμως θα πρέπει να τονίσω ότι τον τελευταίο καιρό βρισκόμαστε μπροστά, αν θέλετε, σε μια νέα πραγματικότητα. Υπάρχει η πραγματικότητα της μνήμης του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της μη μνήμης, της απόσυρσης της μνήμης τα προηγούμενα χρόνια. Ο Πρωθυπουργός, με στοιχεία που έδωσε στη Βουλή προχτές που έγινε συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, διαφάνηκε ότι όψιμα τα μέσα ενημέρωσης ανακαλύπτουν ότι γίνονται πληστηριασμοί στη χώρα. Κύριε Μπάρκα, αυτό δεν είναι απάντηση βέβαια για αυτούς που μπορούν να χάσουν τα σπίτια τους για 600 ευρώ. Προφανώς και δεν είναι απάντηση. Και προφανώς πρέπει να αυξηθεί η προστασία, το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Είναι σαφές αυτό. Και να διευρυνθεί, αν θέλετε, και προς τα χρέη, προς την εφορία ή στους δήμους. Και αυτό είναι σαφές. Όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε μια πραγματικότητα. Ότι έχουν γίνει βήματα για την προστασία της πρώτης κατοικίας όσον αφορά τα δάνεια. Οποιαδήποτε μορφής δάνεια αφορούν αυτό στις τράπεζες. Υπάρχει η προστασία της πρώτης κατοικίας. Έχει αυξηθεί και το όριο, αν θέλετε, του κόστους, αυτό που ονομάζουμε πόσο κοστίζει ένα σπίτι, η αντικειμενική αξία ενός σπιτιού, έχει και αυτό αυξηθεί, άρα προστατεύεται και σε άγαμους και σε έγκαμους. Τέλος πάντων, έχει διευρυνθεί αυτή η βάση. Πρέπει να προστατεύσουμε τα σπίτια όλων των ανθρώπων, όμως πρέπει να χαρακτηρίσουμε, πρέπει να δούμε και την πραγματικότητα της όψιμης ενασχόλησης, αν θέλετε, των μέσων ενημέρωσης, στη λογική ότι πρέπει να χτυπήσουμε την κυβέρνηση, να πετάξουμε λάσπη στον αναμνηστήρα για να δούμε, γιατί κάτι θα μείνει, ούτως ή άλλως κάτι θα μείνει, να το δούμε και αυτό ως μια πραγματικότητα. Γιατί, διότι έτσι γίνεται, σπείρεται ένας φόβος στον κόσμο, ότι κοιτάξτε να δείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει τα σπίτια των ανθρώπων. Ας θέσουμε το θέμα στις πραγματικές του διαστάσεις. Έτσι, αυτό λέτε κι εσείς από ό,τι κατάλαβα. Απολύτως. Αυτή τη στιγμή υπήρχαν όμως την προηγούμενη εβδομάδα και εμποδίστηκαν δύο πληστηριασμοί. Η μία ήταν για χρέη προς το δημόσιο, για το οποίο δεν υπάρχει και δεν υπήρχε. Σε αυτό έχετε δίκιο. Απαγόρευση κατάσχεσης και μεταπληστηριασμού. Όμως το τίμημα είναι πάρα πολύ μικρό. Και εκεί πρέπει να υπάρχει μια. Δεν ξέρω, μια κίνηση της κυβέρνησης. Συμφωνούμε. Αν δεν μπορεί να λέει η κυβέρνηση γιατί ο Δήμος το έκανε, εφόσον υπάρχει ο νόμος, η ευθύνη της πολιτείας είναι. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και η περίπτωση, για παράδειγμα, του ανάπηρου στη Θεσσαλονίκη που ήταν πολύτεκνος, ο οποίος ήταν, επειδή ήταν έμπορος και πριν ήταν επιχειρηματίας και πάρει επιχειρηματικό δάνειο, κινδυνεύει, δεν μπορεί να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του. Συμφωνούμε ότι πρέπει το πλαίσιο να αυξηθεί. Και νομίζω ότι προκύπτει από τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι είναι στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης η αύξηση του πλέγματος προστασίας της πρώτης κατοικίας για όλους. Για εκείνες, μάλλον τις κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν πληγεί από την κρίση. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Όμως, θέλω να χαρακτηρίσω τον πανικό. Δεν υπάρχει ένα του πανικού. Η κυβέρνηση βρίσκεται στο πλάι και πρέπει να χτίζει μια, αν θέλετε, σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Βεβαίως, πρέπει να αυξηθεί το πλαίσιο. Και θα γίνει, θα το κάνουμε. Ήταν και η δέσμευση του Πρωθυπουργού. Ο πανικός δεν πρέπει να σπείρεται. Ξάφνου ανακαλύψαμε ότι θα χάσουν όλα τα σπίτια τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι. Κάποιοι άνθρωποι δεν κινούνταν έξω από τα ειρηνοδικεία. Δεν προκύπτει, δεν προκύπτει ούτε από τα στοιχεία αυτό το πράγμα. Δεν προκύπτει ούτε από τα στοιχεία. Και ξέρετε κάτι. Κίνημα ενάντια στους πληστηριασμούς υπάρχει. Καλώς κάνει και υπάρχει. Και υπήρχε. Και το 9 και το 10 και το 11 και το 12 υπήρχε κίνημα. Και συμμετείχαν και μέλη σας. Λέω, υπήρχε κίνημα και καλώς κάνει και υπάρχει.
Πρέπει να αυξηθεί το πλαίσιο. Βεβαίως. Είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Βεβαίως και θα το κάνει. Όμως ο πανικός ο οποίος δημιουργείται και αυτή η σκόνη ότι ξάφνου θα χάσουν όλοι τα σπίτια τους, γιατί η κυβέρνηση, αυτή η ανάλυτη κυβέρνηση, παίρνει τα σπίτια των ανθρώπων, δεν ισχύει, δεν υφίσταται. Κυρία Παπακοστά, λέει η κυβέρνηση αυτό, να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο που είπε. Το άκουσα. Ότι και εσείς ως αντιπολίτευση αρχίζετε να κάνετε μικροπολιτική. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι επί των ημερών σας, όταν ήσασταν, οι πληστηριασμοί όχι απλώς υπήρχαν, γινόντουσαν κατά χιλιάδες κάθε χρόνο τέτοιου είδους πληστηριασμοί. Εσύ, να θυμηθώ δηλώσεις κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπου άγγιζαν και τα όρια, ας πούμε, της πρόκλησης ότι αν ο άλλος δεν έχει να πληρώσει, τι να κάνουμε, ας το πάρει το σπίτι, να τελειώνει, χωρίς να λέμε κάτι άλλο. Δεν είχε, ας μην έπαιρνε σπίτι. Για τέτοιες δηλώσεις συζητάμε. Και τώρα σας κατηγορούν από την κυβέρνηση ότι έχετε γίνει και εσείς, έχετε ανέβει στα κάγκελα και παίρνετε, μεγεθύνετε ένα πρόβλημα που μπορεί να είναι μεμονωμένο ένα περιστατικό και το κάνετε σημαία σας. Και υιοθετείτε ίσως και εσείς.